Με ένα νέο μήνυμα από τα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, η Ρούλα Πισπυρίκου, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της, επανέρχεται. Δηλώνει αθώα και απαντά ουσιαστικά στο κατηγορό που εξαπέλυσε εναντίον της ο ενδιαστάσης σύζυγός της. Θα κάνω τα πάντα για να δουν τη μάνα είχαν τα παιδιά και θα φέρω ό,τι τεχνική υπάρχει για να αποδείξω την αλήθεια. Και όχι σε μερικούς που κάνουν κορκοδίλια δάκρυα για να φανούν άγιοι. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρώην σύζυγός της είχε τοποθετηθεί δημόσια απέναντί της, ζητώντας απαντήσεις για τους θανάτους της Τζορτζίνας, της Ήρυδας και της Μαλένας. Ακόμα και τώρα θα σου πω ότι θέλω να μάθω την αλήθεια για τα παιδιά μου. Από πού βρέθηκε η κεταμίνη, από πού προμηθεύτηκε την κεταμίνη. Πώς την έδωσε, τι έγινε με τα άλλα δύο μου παιδιά. Βγαίνοντας από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, ο δικηγόρος της κατηγορούμενης υποστήριξε ότι στο νοσοκομείο υπήρχε η ουσία κεταμίνη. Η ουσία. Η συγκεκριμένη υπήρχε στο νοσοκομείο και ήταν στη διάθεση τόσο των γιατρών όσο και των νοσηλευτών. Αντίθετα όμως δεν υπήρξε ποτέ στη διάθεση της κατηγορουμένης που φέρεται και κατηγορείται να έχει τελέσει την πράξη. Μάλιστα, με όσα λέει για την κεταμίνη, ο Μανός Δασκαλάκης αποκλείει το ενδεχόμενο να μπόρεσε να χορηγήσει την ουσία αυτή στο παιδί οποιοδήποτε άλλος εκτός από την πρώην σύζυγό του. Δεν υπήρχε η ουσία στο νοσοκομείο όμως και δεν είναι τσεκαρισμένο μόνο από εμένα και από εσένα, τσεκαρισμένο από οργανισμό φαρμάκων και από αυτούς που προμηθεύουν τα φάρμακα στο Αγλαία. Και κανένας δεν μπήκε σε αυτό το δωμάτιο, ήταν μόνη της. Και δεν θεωρώ ότι υπήρχε κάποια νοσηλεύτρια ή κάποιος γιατρός που θα μπορούσε να τη βάλει. Αρνούμαι να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Όπως και κανείς από τους δικούς της δεν θα μπορούσε να το πιστέψει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη θέλει να υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης ψεύδους. Το τεστ αληθείας, εάν και εφόσον πραγματοποιηθεί, αξιολογείται ελευθέρως από το δικαστήριο. Καταβούληση δηλαδή. Δεν δεσμεύει αποδεικτικά. Σε μια προσπάθεια να στηρίξει την 33χρονη η αδελφή της, διαψεύδει ότι σε όλα τα επεισόδια που παρουσίασε η Τζορτζίνα ήταν μόνη με τη μητέρα της και σε κάποια από αυτά παρόν ήταν και ο πατέρας της, Μάνος Δασκαλάκης. Όχι, δεν ήταν σε όλα τα περιστατικά. Πλην... Τζορτζίνα, στα 9 επεισόδια 10 που λένε ότι είναι ύποπτη γι' αυτό. Σε 2 ή 3 περιστατικά από αυτά που έκανε η Τζορτζίνα με τις κρίσεις, ο Μάνος ήταν μέσα στο δωμάτιο, μαζί με τη Ρούλα. Οι αστυνομικές αρχές αναμένουν την εισαγγελική εντολή για την εκταφή της Τζορτζίνας προκειμένου να ανασύρουν το τάμπλετ που φαίνεται ότι βρίσκεται μέσα στο μνήμα του 9χρονου κοριτσιού και το οποίο σύμφωνα με μαρτυρίες τοποθέτησε εκεί η μητέρα του. Παράλληλα τρέχουν οι έρευνες και για τον θάνατο των δύο μικρότερων παιδιών, για τα οποία σύμφωνα με τους ιατροδικαστές υπάρχουν κοινά ευρήματα που δείχνουν ασφυκτικό θάνατο. Στα δύο πρώτα περιστατικά μιλάνε ξεκάθαρα και τα ευρήματα, ειδικά στο δεύτερο παιδάκι πρέπει να σας πω ότι και στους πνεύμονες υπάρχουν χαρακτηριστικά τέτοια που υποδηλώνουν σαφώς το είδος θανάτου, ότι πρόκειται για ασφυκτικό θάνατο, όμως και στο πρώτο περιστατικό τα ευρήματα είναι ξεκάθαρα. Προφανώς με απόφραξη των αεροφόρων οδών. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε ότι οι αποδείξεις που έχει η αστυνομία είναι πανίσχυρες και δεσμεύτηκε να πέσει άπλετο φως σε όλες τις πτυχές αυτής της πρωτοφανούς τραγωδίας. Θα πρέπει να κλείσουν οι τρύπες σε όλα τα συστήματα. Έχει περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από την απώλεια αυτών των παιδιών. Ναι. Και κανείς δεν είχε καταλάβει, κανείς δεν είχε δει, κανείς δεν είχε προσέξει. Θα πρέπει να διερευνηθούν τα πάντα. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, το 2014 υπήρξε καταγγελία κατά της Ρούλας Πισπυρίγκου για κακοποίηση της 9 μηνών τότε Τζορτζίνας. Βρήκαμε την καταγγελία αυτή το 14 Αυγούστου του 2014 με ένδειξη επίγον, όπου μιλάει για κακοποίηση του 9 μηνών τότε κοριτσιού, εστάλησε στην εισαγγελία ότι τελικά διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα και μάλιστα η σύζυγος τότε οριόταν γιατί την κατηγορούσαν. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της πάντως, η κατηγορούμενη αύριο θα κρατήσει την ίδια στάση, καθώς επιμένει στην αθωότητά της.